Καλησπέρα, συνάδελφοι. Εκ μέρους του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής, χαιρετίζω τη σημερινή μας σύσκεψη. Στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, όλο το προηγούμενο διάστημα, οργανώθηκαν σημαντικοί αγώνες ενάντια σε αντεργατικές αποφάσεις κυβέρνησης και εργοδοτών. Στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα, με αίτημα την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, είχαμε μεγάλες απεργίες. Ακόμα, με αφορμή τη νέα απόσκηση που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς στο κομμάτι του Real Estate, το κλαδικό σωματείο προκήρυξε απεργία των εργαζομένων κόντρα στα σχέδια της Τράπεζας. Το σωματείο μας οργάνωσε στη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς, την BDS, που διαχειρίζεται την τηλεφωνική εξυπηρέτηση της Τράπεζας, τον αγώνα των εργαζομένων κόντρα στις απολύσεις. Με αίτημα την ανάκληση απολύσεων και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για όλους με αυξήσεις στους μισθούς, ήρθαμε αντιμέτωποι με την εργοδοσία που εκτός από την αστυνομία προχώρησε και σε εξώδικα κατά του σωματείου μας και έφτασε στο σημείο να διεκδικεί ως αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε μέρα απεργίας. Οι εργαζόμενοι όμως δεν έκαναν πίσω και αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Με συσκέψεις, συνελεύσεις, στάσεις εργασίας και απεργίες, ο αγώνας αυτός συνεχίζεται. Τη στιγμή μάλιστα που και η εταιρεία δεν έχει σταματήσει να υλοποιεί τα σχέδιά της. Σε άλλη εταιρεία του κλάδου, τη Μέλλον, εκεί οι εργαζόμενοι, λόγω της ακρίβειας, αν και έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας, συσπηρωμένοι στο σωματείο τους και με τη στήριξη του κλαδικού σωματείου, οργανώνουν συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις, διεκδικώντας αυξήσεις. Στην εταιρεία, στο σωματείο, όπως είπε και πριν ο συνάδελφος ο Σφαγιανάκης, στη First Data, είχαμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι εργαζόμενοι συσπηρωμένοι στο σωματείο τους υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας με κατώτερο μισθό 820 ευρώ για όλους, κάτι περισσότερο από 100 ευρώ αύξηση. Αυτό, συνάδελφοι, δεν ήρθε από μόνο του ως οικειοθελή παροχή της εργοδοσίας. Είναι μια σημαντική νίκη, αποτέλεσμα του αγώνα των ίδιων των εργαζομένων, που παρά τα υψηλά ποσοστά τηλεργασίας και τα εμπόδια της εργοδοσίας, συσπηρωμένοι στο σωματείο τους, οργάνωσαν απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, συνελεύσεις, έκαναν δική τους υπόθεση την υπόθεση της σύμβασης εργασίας τους. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά η γραμμή του ταξικού κινήματος, η γραμμή που λέει πως μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις και να ανοίξουν το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες νίκες. Επιβεβαιώθηκε το σύνθημα της μεγάλης σύσκεψης του ΠΑΜΕ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγους μήνες και έλεγε «Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα». Αυτή την πείρα και από το δικό μας κλάδο καταθέτουμε σήμερα εδώ στη σημερινή μας σύσκεψη. Φυσικά, συνάδελφοι, ξέρουμε ότι και η κυβέρνηση και η εργοδοσία δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Άλλωστε, φάνηκε και από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Παλαματίνα με την περίπτωση της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, το όριο καταστολή στα πανεπιστήμια, την περίπτωση του συναδέλφου Βάλσα Μουσυρίγου. Θα πάρουν τα μέτρα τους, μα και εμείς παίρνουμε τα δικά μας. Δεν σταματάμε ούτε μια στιγμή. Συνεχίζουμε τον αγώνα για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις για όλους στην BDS και σε άλλες εταιρείες, για αυξήσεις στο μισθό των τραπεζοϋπάλληλων. Πρωτοστατούμε με γενικές συνελεύσεις μέσα στα καταστήματα των τραπεζών για να πάρθουν αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Οι σωματεϊκές μας επιτροπές στον χώρο της Alpha Bank αναδεικνύουν εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Τη στιγμή που η εντατικοποίηση έχει βαρέσει κόκκινο, οργανώνουμε τον αγώνα. Παράλληλα και στην Εθνική Τράπεζα, που αυτό το διάστημα γίνονται εκλογές για ανάδειξη επιτροπών καταστημάτων, εμείς οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ανοίγουμε τη συζήτηση με σκοπό να πάρθουν απεργιακές αποφάσεις από τα ίδια τα καταστήματα και να οργανωθούν απεργιακές φρουρές. Με τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, οργανώνουμε τη δράση μας ώστε να φτάσει στο απεργιακό κάλεσμα σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 9 Νοέμβρη, κανένας για δουλειά. Να βουλιάξει η Αθήνα από απεργούς. Γεια σας.